Hello, sisters and brothers all over the world, you metal heads. Yes, but yeah, I am Phil. Και σήμερα παρουσιάζουμε μια μπάντα η οποία είναι ακριβώς της γενιάς μου. Βγάλαμε πρώτο δίσκο το 94, εγώ άρχισα να τους ακούω το 95. Έτσι για να σας βάλω κρυφά από όσα περάνει ανοιχτή. Λοιπόν, καταλάβατε, δεν καταλάβατε, μιλάμε για τους Inflames, τους ειδούς Inflames. Αυτούς ακούμε τώρα, το συγκεκριμένο άλμπουμ που ακούμε είναι αυτό που δείχνει και κρούσα μου το soundtrack του Your Escape και μόνο δείχνω σε βουλιάρι. Το συγκεκριμένο άλμπουμ είναι το πιο πειραματικό, γιατί το επέλεξα. Πρώτον γιατί το γουστάρω όχι πιο πολύ απ' όλα, υπάρχει και ένα χώρακλ, υπάρχει και ένα τέτοιο ας πούμε κλέιμαν. Μετά είναι αυτό σε αξία. Αλλά ήτανε, γιατί το επέλεξα. Είναι το τελευταίο κλασικό του πρώτα απ' όλα. Το πιο πειραματικό του, δηλαδή είναι το 7ο του άλλου σε 10 χρόνια και προχωρούν. Και από εκεί πέρα είναι εντρικαδόρικο, μόνο και μόνο που οι Inflames που είναι ήδη πειραματική μπάντα που δεν φοβάται να πειραματιστεί, βγάζει το πειραματικό της άλμπουμ, τα έχει όλα μέσα και επίσης έχει ίσως και το, όχι το πιο γνωστό, ένα από τα 3 πιο γνωστά κοιτάκια του. Το Clayman είναι τα άλλα 2, είναι το People Map και το Only for the Week και αυτό είναι εδώ πέρα. Λοιπόν, να σας δείξω και το δίσκο. Λοιπόν, αυτό είναι. Για το χιτάκι που λέγαμε, λέγεται The Quiet Place, φοβερή παραγωγή. Δεν ξέρω αν έχει φοβερό βίντεο κλιπ. Μπορεί να έχετε δει και το βίντεο κλιπ, σίγουρα. Ξέρω, πολύ πιθανό. Για αυτούς τους λόγους λοιπόν παρουσιάζω το σημερινό, το συγκεκριμένο σήμερα. Sorry. Όπως είπα πριν είναι το 7ο τους άλμπουμ που μιλάμε μέσα σε... Δεν βάζω το σαπτεράνια που είπα γιατί είναι EP, εντάξει. Το 7ο άλμπουμ τώρα σε 10 χρόνια και να είναι και τα 7 καλά, κανείς το κάνει. Αυτό τα likes τύπα, μου πάλι πάτες του αστέρι. Από εκεί και πέρα είχε μεγάλη επιτυχία, ήταν το πρώτο που χτύπησε την πόρτα των Ηνωμένων Πολιτειών και μπήκε με για ευρωπαϊκή μπάντα, τι να πω, πολύ μεγάλη επιτυχία για ευρωπαϊκή μπάντα. Άμα ήταν αμερικάνικη θα έκανε μια μέτρη επιτυχία, αλλά έκανε. Λοιπόν, έχει έναν ήχο στα τύμπανα τον οποίο τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορείτε να τον ακούσετε ίσως καλά, αλλά αν μπείτε στο YouTube ή οτιδήποτε να δείτε το βίντεο κλιπ, The Quiet Place λέγεται. Είναι η πρώτη φορά που, εντάξει, τα καθαρά τους φωνητικά τα ξεκινήσαμε και από το δεύτερο τους άλμπουμ. Μάλλον το τρίτο, το χώρα του, αλλά εδώ είναι, ακούστε και λίγο κιόλας. Μεγάλοι χιτάκιδες, βούτυρο στο ψωμί τους να βγάζουν χιτάρες. Είτε πιο ήρεμες είτε ακόμα και βαράτε όπως είναι το Pimple Map. Θυμάμαι το 2004, δηλαδή θυμάμαι όταν είχε βγει. Εντάξει, θα το έπαιρνα έτσι και δεν είμαι ο παδός των Inflames, είμαστε στην παρόμοια ηλικία, ίσως με περνάνε κανένα 2-3 χρόνια. Μεγάλωσα με αυτούς, με σήμερα το δούμε έτσι κάπως, όπως και με την Απολακούνα Κόλλη και θα σας παρουσιάσουμε για όπως εννοείται. Χριστίνα, όχι. Λοιπόν, εδώ πλέον δεν είναι... Φαίνεται ότι, και σοβαρά το λέω, έχει πάρει μαθήματα φωνητικής ο
πας, γιατί δεν το τραγουδάει κιόλας. Δεν λέει κάνει απλά καθαρά φαντικά. Στην κορυφή του φτάσανε, αν όχι με αυτό, με το επόμενο, το Camp Clarity, το οποίο πάλι, εφόσον πήγα στην Αμερική, ίσως αυτό λένε το μόνο που έχει πουλήσει περιπτώσει, το Camp Clarity. Και φυσικά και το κλέμα, το έχει τα κοιτάκια που είπα. Αυτά είναι τα τρία πιο βασικά άλμπουμ, δηλαδή, άσχετα εμένα το αγαπημένο μου, να το πω, είναι το Χώρακι. Να έχει όλα. Άλλωστε πήγε το κλέμα τα έχει τώρα, τέλος πάντων. Η παραγωγή σκοτώνει, άμα την ακούσετε, άμα το ακούσετε. Άμα το ακούσετε το άλμπουμ σε αρκετά ποιοτικό ηχοσύστημα, ας πούμε, ή σε καλούτσικο ηχοσύστημα με ακουστικά, σας το συστήνω, με καλά ακουστικά, ας μην επαγγελματικά, ας είναι των 60 ευρώ. Και εμένα τα πιο ακριβά με ακουστικά κάνουν 65 ευρώ. Δεν έχει σημασία, καλά είναι. Θα ακούσετε πολλά πράγματα, πολύ περισσότερα, ενώ αυτά που δεν συμβαίνουν όλα τα άλλα. Ναι, σε αυτό πρέπει κιόλας. Αλλάζουν διαθέσεις από εκεί που είναι στον παλαντοειδές για αυτούς, έτσι κι αλλιώς είναι ok, θεωρούνται μελωδικοί death metal band. Σφυροκοπάνε μετά. Εδώ μιλάμε για κάτι πολύ ιδιαίτερο. Είναι το πιο ιδιαίτερο του άλμπουμ. Εδώ η Nuclear Blast που τους πήρε από την Century Media. Τους πήρε από την Century Media μετά το Just a Race, το πρώτο κανονικό, το δεύτερο κανονικό τους. Και γιατί μυρίστηκε μεγάλη μπάντα. Και αν δεν κάνω λάθος, δεν είμαι σίγουρος όμως, η Flames είναι στην Nuclear Blast ακόμα, αλλά εκτός από μια σφυρόγραφη, δεν θυμάμαι. Μετά από κάποιο άλμπουμ δεν ήταν η Flames που αξίζει να ακούσει. Πάντα αξίζει να ακούσει Flames. Απλά το τα πέρεψαν λίγο κάνα. Αλλά σε ψηλό επίπεδο πάντα, δεν τελειώ πιο κάτω. Το νομίζω ότι έχει μένει ότι έχει πάει ένα ωραίο γιατί έχει το woofer. Και είναι σκαλιστό. Πώς το λέγαμε, ρε, ως καλυστό. Ανάγλυφο, ναι, το πούμε ανάγλυφο, είναι πολύ ωραίο. Και ξέρω, σας έχω πει και γενικά και το ξέρετε και εσείς ότι αυτές οι συσκευασίες πηγαίνουν στην αγορά για κανένα μήνα το πολύ πριν τα φέρνουν. Οπότε αξίζει να δώσετε 3 ευρώ παραπάνω αυτό να το αγοράσετε για να έχετε μια τέτοια κόπια. Είναι υπέροχο άκουσμα, ακούγεται ολόκληρο και η μαγιά είναι και από το 6ο και μετά μας το 10ο νομίζω, τέλος πάντων. Το δεύτερο μισό παίζουν διαφορετικά, είναι και οι Flames, αλλά λες πώς παίζουν αυτά τα έτσι με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, κυρίως αυτά βασικά, δεν χρειάζονται πολλά για τους Flames. Να μην πούμε ότι εδώ και ήδη 10 χρόνια και παραπάνω από το Camp Clarity που έγινε πολύ λίγο πιο γνωστό και από αυτό παίζουν headliners στο Wacken μπροστά σε 100.000 κόσμο. Το ξέρετε μάλλον, εσείς που ακούτε τον συγκεκριμένο ήχο. Είναι συγκεκριμένο. Λοιπόν, εγώ θα σας αφήσω κάπου εδώ. Καλή ακρόαση γενικά σε ωραίες μουσικές και τσεκάρετε ή ξανατσεκάρετε αυτό το άλμπουμ και εγώ θα το ακούσω πάνω από 1,5 χρόνο ας πούμε και είναι σαν περίπου σαν να το ανακαλύπτω. Λοιπόν, αυτά και τα λέμε την επόμενη παρουσίαση.